Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9, 10 παρά 20, είμαστε πάντα στις πρωινές διαδρομές με τον... Μην κοιτάτε το ρολόι σας, καλά το είπα τώρα. Επειδή έκανα ένα λάθος σημαίνει να το κάνω συνέχεια, δηλαδή έτοιμος να με διορθώσετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ στην πρώτη σελίδα εδώ του αδέσμευτου τύπου του Δημήτρη Ρίζου. Προσέξτε, πάνω, πάνω στην κορυφή. Προσέξτε εμείς τι θα διαβάσετε. Ό,τι γράφει θα διαβάσω. Α, το δείχνει και ο Φακός, τώρα θα το δει, θα δει στην οθόνη. Ορίστε. Κώστας Καραμαλής, Αβραμόπουλος, Σαμαράς και Μάνος. Τέσσερις φωτογραφίες των τεσσάρων προσώπων, 60% τα ποσοστά της φιλελεύθερης παράταξης. Πανικό στο Πασόκ από τα τελευταία γκάλο. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό το 60% βγαίνει αν αθροίσουμε ό,τι έχει ο κ. Καραμαλής ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι έχει ο κ. Σαμαράς ως αρχηγός Πολιτικής Άνοιξης, ό,τι έχει ο κ. Αβραμόπουλος με το κόμμα που θα φτιάξει και όχι ό,τι θα πάρετε εσείς με το κόμμα που θα φτιάξετε. Όλο αυτό κάνει 60%. Αν βάλουμε και τους άλλους, θα πιάσουμε το 120%. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι το ερώτημά μου, μπροστά με 8, με 9, με 10 μονάδες διαφορά. Που σημαίνει, μπροστά από τι? Μπροστά από το Πασόκ. Που σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές, αν αυτές οι δημοσκοπήσεις βγουν αληθινές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση. Ο Στέφανος Μάνος δεν θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση, αφού δεν θα έχει επιστρέψει, δεν θα είναι υπουργός όπως θα ήταν και θα είναι στη Βουλή με ένα μικρό κόμμα ή και εκτός Βουλής. Υπάρχει περίπτωση να το μετανιώσετε? Ακούστε, μου επιτρέπετε να σας πω. Ελπίζω εσείς να μην το μετανιώσετε, αν είμαι εκτός Βουλής. Γιατί, τι συμφέρον έχω εγώ? Να σας πω, πολίτης αυτής της χώρας δεν είστε? Βεβαίως. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενδιαφέρει. Η γνώμη μου είναι, επαναλαμβάνω, με όλη τη μετριοφροσύνη που μου είχε απομείνει μετά από 20 χρόνια πολιτικής, ότι θα πρέπει να θέλετε εξάπαντος να είμαστε στη Βουλή. Το κόμμα του Μάνου ή τα μικρά κόμματα, κατά πώς λέγεται ότι έτσι γίνεται για καλύτερο το παιχνίδι της Δημοκρατίας? Για το δικό σας. Και δεν είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή βέβαια, και με προειδοποίησατε ότι έχουμε άλλα 6 λεπτά, αλλά επαναλαμβάνω, βρίσκω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει, πώς θα σας πω, το είδος της πολιτικής πρότασης την οποία παρουσιάζουμε στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε ίσως σε μια άλλη εκπομπή να το πάρουμε σήμερα. Εγώ πάντως στα λίγα αυτά λεπτά που απομένω, έχοντας μπροστά μου ένα δημοσίευμα του τύπου της Κυριακής, του συνάδελφου του Γιάννη του Σαραντάκου, έχει εδώ μια πλατφόρμα αρχών για, που αφορά το δικό σας κόμμα, το κόμμα που θα ιδρύσετε, και έχει μέσα ένα σημείο που μιλάει για μικρότερο κράτος, για λίγους νόμους, απλούς και ανεκτικούς, η εφαρμογή τους να είναι άτεκτη όμως, να υπάρχουν λίγοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά υψηλόμισθοι και ακομμάτιστοι, να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το μικρό κράτος, το οποίο να παρέχει όμως υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Θα σας πω τώρα, αυτό είναι περισσότερο ανέκδοτο. Έλεγα πάντοτε και στο παρελθόν, όπως θυμάστε, ότι θα έπρεπε να επιδιώξουμε να έχουμε μικρότερο κράτος. Και πολλές φορές συναντούσα αντίδραση στην έννοια του μικρότερου κράτους ή λιγότερο κράτους, όπως το λέω. Ώσπου πριν από μερικούς μήνες ήμουνα στην Ήπειρο και άρχισε, μου συζητούσαν και λέγανε, εδώ λέει κύριε Μάνο, όταν περάσετε, λέει, το Αντίριο, δεν υπάρχει πια ελληνικό κράτος. Το ίδιο μου είπαν και στα Γρεβενά. Δηλαδή, στα Γρεβενά μου είπαν ότι εδώ μας έχουν εγκαταλείψει, μας έχετε, οι Αθηναίοι δηλαδή, μας έχετε εγκαταλείψει, δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος καθόλου. Δηλαδή δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει το κράτος. Το ελληνικό κράτος τελείωσε στην Αθήνα. Και εκεί κατάλαβα ότι οι άνθρωποι εκεί στην Ήπειρο και στα Γρεβενά πρέπει να με έπαιρναν για τρελό όταν έλεγα λιγότερο κράτος. Τι λιγότερο, βρε Μάνο, αφού εδώ δεν υπάρχει καθόλου κράτος. Δηλαδή στο μυαλό τους όταν έλεγα λιγότερο κράτος πρέπει να ακουγόμουν τρελός. Και έτσι τώρα πρέπει να διορθώσω λίγο αυτή την έννοια του. Την περιγραφή του λιγότερου κράτους. Να λέω λιγότερο κράτος στην Αθήνα, αλλά περισσότερο κράτος στην περιφέρεια. Βάρος δηλαδή στην Ήπεθρο. Όχι, δεν είναι. Ξέρετε πώς νιώθουν οι άνθρωποι? Νιώθουν ότι δεν υπάρχει κράτος. Δεν νοιάζεται κανείς για αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας που να ασχολείται με τα στοιχειώδη. Ας αρχίσουμε τα θέματα της ασφάλειας, για παράδειγμα. Πλήρης ανασφάλεια. Έχω ένα συνεργάτη μου, ο οποίος έχει ένα σπίτι στην Ηλία, το οποίο έχουν διαρρήξει 37 φορές. Αυτό είναι οι αγκίνες.
Είναι για το βιβλίο. 37. Το ίδιο σπίτι. Για να μην τον ονοματίσουμε, τον ξέρετε. 37 φορές του έχουν διαρρήξει το σπίτι. Και λες, αυτός ο άνθρωπος πώς να σκεφτεί, δηλαδή, τι θέλετε να πει. Πάω σε όλο το όνομά του και το τηλέφωνο του μετά για να του κάνω συνέντευξη. Λέω το εξής όμως, κύριε Παρά. Κατάλαβα ότι καμιά φορά πρέπει να προσέχουμε εμείς οι πολιτικοί τι λέμε, διότι αλλιώς ακούγονται ορισμένα πράγματα εδώ, όπου πας σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου. Είναι διαφορετικό το ακροατήριο, δηλαδή. Είναι άλλο ακροατήριο και είναι άλλες οι εμπειρίες. Η εμπειρία της Αθήνας δεν είναι η ίδια με την εμπειρία στην περιφέρεια. Και γι' αυτό λέω ότι ασφαλώς χρειαζόμαστε καλύτερο κράτος. Και ασφαλώς θα έλεγα χρειαζόμαστε λιγότερο κράτος στην Αθήνα και περισσότερο κράτος εκεί που σήμερα δεν υπάρχει καθόλου. Η εικόνα της εγκατάλειψης και της διάλυσης, ακόμα και των πλέον στοιχειωδών πραγμάτων, φερμίζει στο τομέα της υγείας. Η αίσθηση ότι σε ένα χωριό της Υπήρου γίνεται χειμώνας, φεύγουν από το χωριό, διότι μου λένε αν αρρωστήσουμε, δεν έρχεται λέει ποτέ ο γιατρός εδώ, αν αρρωστήσω πρέπει να πάω στην πόλη. Και επειδή είμαι μεγάλης ηλικίας, καλύτερα να είμαι στην πόλη, μπας και τυχώς το χρειαστώ. Φεύγει λοιπόν, αδειάζει το χωριό, διότι δεν υπάρχει ο γιατρός. Και διότι ο γιατρός δεν περνάει καν, βαριέται να περάσει. Μολονότι έχει υποχρέωση να περάσει. Έχουμε μόλις ένα λεπτό και θέλω να κάνουμε ένα παιχνίδι. Θέλω μονολεκτικές απαντήσεις. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Όχι, όχι, είναι καλό. Είναι καλό, αφήστε το. Ναι, εσείς κάντε το παιχνίδι, αλλά εγώ δεν θα ανταποκριθώ. Θα ανταποκριθείτε. Είναι ένα παιχνίδι μονόμπαντο. Αφού θα σας αρέσει. Είναι ένα παιχνίδι που λέει το εξής. Πρέπει να κάνει ο Στέφανος Μάνος κόμμα. Ναι, προκύπτει αβίαστα από αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι χρειάζεται αυτό το κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή, χρειάζεται στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κόμμα. Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω. Θα ήταν χρήσιμο. Πρέπει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο ίδιος του είχε αποκλείσει. Έχει πει δηλαδή ότι θα ήταν υποψήφιος πρόεδρος, θα διανοείται να είναι, μόνο αν εξελέγεται απευθείας από τον λαό. Πράγμα που είναι αντίθετο με το Σύνταγμα το σημερινό. Συνεπώς είναι ένα εξωπραγματικό ερώτημα. Πρέπει να αλλάξει η ηγεσία το ΠΑΣΟΚ αν χάσει τις ευρωεκλογές ή εμφανιστεί στις ευρωεκλογές με πεσμένο ποσοστό. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει σημασία, και το πω αυτό, δεν έχει τόσο σημασία. Γιατί και εκεί δεν προλάβαμε να συζητήσουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία απασχολούν το εσωκομματικό πεδίο. Θεωρώ ότι σε όλους εμάς, όπως είπα πριν για την παιδεία, έπρεπε όλοι να ζητούμε την αξιολόγηση των καθηγητών. Όλοι ανεξαιρέτως. Πρέπει επίσης όλοι ανεξαιρέτως, κατά τη γνώμη μου, να ζητήσουμε να εξασφαλίσουμε την είσοδό μας στην ΟΝΕ. Η είσοδος στην ΟΝΕ, κύριε Παρά, αυτή θεωρείται δεδομένη από όλους, κύριε Παρά. Δεν είναι καθόλου δεδομένη. Και επιτρέψτε με κριτήρια, λέει, πολιτικά ή οικονομικά, θα μπούμε. Ναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ εγώ με αυτή την άποψη. Και θεωρώ ότι είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε να το κάνουμε σίγουρη την είσοδο. Διότι από την είσοδο στην ΟΝΕ θα υποφεληθούν κυρίως όλοι οι αγρότες της Ελλάδος. Μιλούμε 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, οικογένειες. Και όλοι οι μικρομεσαίοι της Ελλάδος. Είναι οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από την είσοδο στην ΟΝΕ. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι η είσοδο στην ΟΝΕ αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, οι οποίοι θα βγουν κερδισμένοι όσο κανένας άλλος λαός της Ευρώπης από την είσοδο στην ΟΝΕ. Γι' αυτό λοιπόν. Οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο αυτή την πορεία πρέπει να το απορρίπτουμε όλοι. Είτε ανήκουμε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση. Με άλλα λόγια, πρέπει να θέσουμε ως πρωταρχικό μας στόχο να το καταφέρουμε. Διότι θα ωφεληθούν οι πολλοί Έλληνες από αυτό. Οι πλούσιοι Έλληνες ελάχιστα θα ωφεληθούν. Οι πολλοί θα ωφεληθούν. Κύριε Υπουργέ, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στις πρωινές διαδρομές. Είναι σίγουρο ότι και άλλα θέματα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εννοείται, θα με ξανακαλέσουμε. Ίσως έτσι να ζωντανέψουμε την εκπομπή μου, η οποία είναι πεθαμένη. Αυτό εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμάν. Επιφυλάσσουμε. Μόνο που στο επόμενο ραντεβού μας θα μιλήσουμε περισσότερο για τον Στέφανο Μάνο, εκτός των πολιτικών ορίων, που εγώ τυχαίνει, κυρίες και κύριοι, να γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος με πολλές δραστηριότητες, δεν τον απορροφά η πολιτική στο 100%. Ευτυχώς έχει διασώσει σημαντικό ποσοστό, το αφιερώνει στην οικογένειά του και σε μια σειρά από δραστηριότητες. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σύντομα, όταν θα μας κάνει την τιμή να είναι και πάλι εδώ, σε αυτήν την όχι και τόσο ζωντανή, κατά την άποψή του, εκπομπή. Εσείς τώρα δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε το νοηματικό δελτίο της Σοφίας Ντρομπόλη για την ενημέρωση των κοφών. Αμέσως μετά την Κατερίνα Γιατζόγλου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Sky. Εμείς ραντεβού αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε είμαστε καλά.
και κύριοι, καλημέρα σας. Χτύπημα εναντίον διεφθαρμένων αξιωματικών της αστυνομίας χαρακτήρισε άγνωστος που τηλεφώνησε στον Sky την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στις 3:20 τα ξημερώματα μπροστά σε πρακτόριο Προπό στον Περισσό. Σημειώνεται ότι δίπλα από το ένα κατάστημα βρίσκεται η οικία του αστυνόμου Α της δίωξης ναρκωτικών Γιάννη Ραχοβίτσα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και σε άλλα δύο διπλανά καταστήματα, καθώς και σε ένα αυτοκίνητο. Ο άγνωστος που τηλεφώνησε στον σταθμό μας, χωρίς να αναφέρει την οργάνωση που εκπροσωπεί, προειδοποίησε ότι υπάρχουν και άλλοι επιλεγμένοι στόχοι και ότι το χτύπημα αυτό ήταν μόνο η αρχή. Περαιτέρω βελτιώσεις στο σύστημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αναμένεται να ανακοινώσει έως την Παρασκευή ο Γεράσιμος Ασένης σε μια ίστατη προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στο χώρο της παιδείας. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμάται ότι στο πρόβλημα θα παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανεπίσημα ανεβάζει τον αριθμό των υποκατάληψης σχολείων σε περισσότερα από 600 σε ολόκληρη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, επεισόδια με δύο συλλήψεις και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Στους δρόμους της Αθήνας διαδήλωσαν για μία ακόμη φορά χθες οι συνταξιούχοι, διεκδικώντας την ικανοποίηση των οικονομικών κυρίως αιτημάτων τους. Χωρίς να λείπει ο ενθουσιασμός, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κάνικος και έφτασαν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Την έντονη αντίδραση υπουργών, όπως ο Κώστας Λαλιώτης και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, αλλά και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Αντώνης Λιβάνης, προκάλεσε η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος της Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου για τη βίλα της Εκάλης. Σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθότητα της δίωξης εκφράζουν και ανώτατοι δικαστικοί. Στο Αυτόφορο Πειραιά οδηγήθηκε χθες ο σκληρός κακοποιός Κώστας Χιριβαντίδης και η φίλη του Μαρία Τσαντήρη που τον έκρυβε στο σπίτι της στην Σαλαμίνα. Ο Χιριβαντίδης κατηγορείται για 3 δολοφονίες και δεκάδες ένοπλες ληστείες στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Χιλιάδες ανθρακορίχοι στη Ρουμανία συγκρούστηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το Βουκουρέστι, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς τους. Οι διαδηλωτές, παρά τα δακρυγόνα και τις πλαστικές σφαίρες, κατάφεραν να τρέψουν σε άτακτη φυγή τους αστυνομικούς. Αθλητικά. Στις 16 καλύτερες ομάδες του κυπέλου Σαπόρτα προκρίθηκε ο Άρης μετά την εντυπωσιακή επικράτησή του με 85-72 επί της Λιετούβας Ρήτας σε παιχνίδι που μετέδωσε ζωντανά η τηλεόραση του Sky. Αντίθετα, η ΑΕΚ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση γνωρίζοντας εκτός έδρας την ήττα από την Μπούντουσνοστ. Καιρός. Νεφώσει σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και σε ανατολικά ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελείωσε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Sky. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε fax στο 4835 156 με την ένδειξη πρωινές διαδρομές δελτίο κοφών. Καλή σας ημέρα.